Λοιπόν, θα δώσουμε ένα λίγο παρακαλώ. Επιβεβαιώθηκε καλημέρα, καλημέρα. η είδηση. Καλημέρα. Βέβαια. Μια είδηση που νομίζω ότι αφορά όλους του τους, ε, τους Έλληνε, γιατί συζητάμε για μια μεγάλη κυρία της ε, της τέχνη. Την Ειρήνη Παπά, βεβαίω. Ε, ε, πρέπει να σας πω ότι η είδηση έγινε πριν από λίγο γνωστή. Στα 96 της χρόνια άφησε αυτόν τον κόσμο η Ειρήνη Παπά, έχοντας όμως πίσω της μια πάρα πολύ μεγάλη ε, ιστορία όσον αφορά την διαδρομή της, όχι μόνο στο θέατρο, αλλά ακόμα και στην ε, μουσική, ίσως είναι άγνωστο σε πολλούς, ότι ήταν η φωνή στον περίφημο δίσκο, σε έναν από τους πρώτους δίσκους του Παπαθανασίου, με με τους της Τσάιλ, Ντέμις Ρούσος, Ειρήνη Παπά και ο ήταν ένα σύμβολο βεβαίως. Ε, οι ερμηνείε της ε, όσον αφορά στο αρχαίο δράμα ε, είναι φοβερές και βεβαίως αξέχαστες. Έχει διαδρομή και στο Hollywood σε ταινίες κυρίω όμω και στον, με τον σκηνοθέτη, τον περίφημο σκηνοθέτη, τον Καγογιάννη, που επίση έπαιξε ακόμα και σε ταινίε, ε, υποδιόμενοι βεβαίω αρχαίου ρόλου. Κυρίω στου όπου η ερμηνεία τη ήταν ε, καταπληκτική και είχε αφήσει τότε άφωνο το, το κοινό τη ε, της μεγάλη οθόνη. Πολύ μεγάλη η απώλεια στα 96 της, η Ειρήνη Παπά, δυστυχώς ε, για την Ελλάδα είναι μια απώλεια. Απόλυτα μεγάλη. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.